το τελευταίο ευρώ και αν θα πρέπει να πάρει και το χάπι για την υπέρταση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, βλέπω το Δημήτρη Μαρκόπουλο να έχετε μπροστά εδώ. Ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης. Και ο Γιάννης Ματζουράνης, καλώς τους. Καλησπέρα. Καθίστε. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είναι ο παραγωγός. Και είναι ο παραγωγός. Δεν μας έχει φέρει και ελαιοπαραγωγός. Και ελαιοπαραγωγός. Το ελαιοπαραγωγός. Λαδέμπορας. Όχι λαδέμπορας. Γέλασε κύριε. Βγάζω μόνο βρόσινες. Βρόσινες γάλλες. Και Πελοποννήσιος να τονίσουμε. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Γιατί και εγώ είμαι Πελοποννήσιος. Όχι απλά, Αρκάς. Εγώ είμαι κοντοαρκάς. Μάλιστα. Με νομική τίποτα δικηγορίες δεν έχετε καμία σχέση. Όχι, και που τώρα. Στον ελεύθερο του χρόνου. Σήμερα, παιδιά, είχαμε τα 50 χρόνια της νομικής και κάνανε ο Πρίτανης και μια πολύ ωραία εκδήλωση. Α, σήμερα ήταν η εκδήλωση. Και μαζευτήκαμε όλοι. Χάστα, βουλά. Το χάσαμε. Κάναμε φωτογραφίες και λέω πόσο αλλάξαν 50 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε 19 ξεκινά. Και είμαστε 70. Άντε, κύριε Ματζουράνη, το άντε είναι επειδή έχουμε την οικειότητα. Βεβαίως, ναι. Να μας πείτε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και αν μετά τα χθεσινά είστε αισιόδοξος ότι θα αποφευθεί η διάσπαση ή ότι πλησιάζει τι η διάσπαση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, αλλά... τώρα είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε, κύριε Ματζουράνη. Τα είπαμε όλα. Λοιπόν. Πώς δεν είπαμε κανένα σόκιν, δηλαδή. Μα με παγώσατε, δηλαδή. Δεν ξέρω, θέλετε να πάρετε μια ανάσα. Επειδή είμαι και λίγο αθυρός, λοιπόν, όχι, δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα. Λίμωνο τώρα, κύριε Ματζουράνη, είστε αισιόδοξος μετά την χθεσινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Θα αποφευθεί η διάσπαση ή μήπως θα ήταν προτιμότερο όσοι δεν αισθάνονται βολικά να αποχωρήσουν από το κόμμα σας? Ως πρόσωπο είμαι αισιόδοξος στη ζωή μου γενικά, αλλά είμαι και ρεαλιστής και βλέπω και τα γεγονότα, τις διαφορές. Απεύχομαι να γίνει η διάσπαση, έτσι, και όσο περνάει από τις δυνάμεις μου θα προσπαθήσω να υπάρξει μια σύνθεση. Είναι δύσκολο όμως, έτσι, γιατί είναι μεγάλες οι διαφορές. Πιστεύω ότι το κρίσιμο ραντεβού θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή και μετά στις ευρωεκλογές. Η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ βέβαια προέρχομαι από ένα άλλο κόμμα, όπου εκεί υπήρχε πειθαρχία και υπήρχε και σεβασμός στη Δημοκρατική Αρχή. Για δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέτε. Ναι, δηλαδή εκεί, επί Ανδρέα Παπανδρέου μιλάω, εκεί η μειοψηφία είχε το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει μέχρι να πάρθει η απόφαση. Μόλις η πλειοψηφία έπαιρνε μια απόφαση, τελείωσε, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την απόφαση της πλειοψηφίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγώ προσχώρησα το 19, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε κεντρώους, αριστερούς, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες να φτιάξουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Γιατί για μένα η μεγάλη εικόνα είναι η συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, γιατί αυτή τη στιγμή το σύστημα το πολιτικό είναι σε ανισορροπία. Κύριε Ματζουράνη, επιτρέψτε μου για να εκμεταλλευτούμε και το λίγο χρόνο που έχουμε. Να ολοκληρώσω αυτή. Ένα λεπτό. Οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ΠΑΣΟΚ. Όχι. Οι άνθρωποι που από το ΠΑΣΟΚ ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ λογικά έπρεπε να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Πώς δεν είναι? Δεν πήγαμε με αυτή την προϋπόθεση. Στο ΣΥΡΙΖΑ μας κάλεσαν, δεν πήγαμε απρόσκλητοι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε για να φτιαχτεί μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Δεν γίναμε ξαφνικά για... ριζοσπάστες αριστεροί. Παραμείναμε σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες και συμφωνήσαμε γύρω από ένα πρόγραμμα. Με αρχηγό και ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτό τελικά δεν υλοποιήθηκε στην πράξη όπως είχαν προαναγγείλει και η Κεντρική Επιτροπή ομόφωνα με απόφασή της, έτσι, όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά δεν πήγαμε για να γίνουμε όλοι ριζοσπάστες αριστεροί. Κρατήσαμε και τις ιδεολογικές μας αφετηρίες και τις ιστορικές καταβολές μας. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει στο ΣΥΡΙΖΑ ιδεολογική ομοιογένεια. Προερχόμαστε από τελείως διαφορετικές πολιτικές, κομματικές οικογένειες. Τι μπορεί να υπάρξει? Μία
πολιτική ενότητα γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και υπήρξε αυτό. Το ρωτάω, ρωτάω γιατί έχουμε κλείψει το χρόνο από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έμεινα, χαρά μου. Λοιπόν, προφανώς. Ξεφεύγω. Τη κυβέρνηση χαρά να συζητάμε για τα της αντιπολίτευσης. Να ολοκληρώσω. Το σύστημα σήμερα το πολιτικό βρίσκεται σε ανισορροπία. Και βρίσκεται σε ανισορροπία γιατί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είναι ο πόλος της πλειοψηφίας και δεν υπάρχει ισχυρός πόλος στην άλλη πλευρά. Για το σύστημα το κοινοβουλευτικό είναι σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Checks and balance λένε οι Εγγλέζοι. Και αυτή τη στιγμή ο έλεγχος που θα έπρεπε να γίνεται από μια ισχυρή αντιπολίτευση δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα είναι ανάγκη όχι μόνο για μας στο ΣΥΡΙΖΑ ή για την αριστερά ή για τους σοσιαλιστές ή για τους σοσιαλδημοκράτες, είναι ανάγκη για τον τόπο να υπάρξει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σήμερα δεν έχουμε να καταλάβει καλά, Βούλα. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση εποφελείται σε εισαγωγικά από το ότι γεγονός ότι δεν υπάρχει, όπως λέει και ο κύριος Ματζουράνης, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως προφανώς ο Πρωθυπουργός είναι προβληματισμένος, γι' αυτό και είπε κάποια πράγματα που αφορούν τους υπουργούς πρωτίστως να βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους προτού μιλήσουν. Τι πιστεύετε ότι τον έχει ενοχλήσει? Υπάρχουν κάποιες αριθμίες? Είναι τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών? Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, προφανώς υπήρξε στο δεύτερο γύρο ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας ικανοποίησε, κυρίαρχα ως προς τους δύο μεγάλους δήμους, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Είναι καθαρό αυτό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αποδέχθηκε. Μην πάμε βέβαια στο γάρπολι της θλίψεως για να παραφροσύνει. Ο πρώτος γύρος ήταν εξαιρετικός για τη Νέα Δημοκρατία. Η καταγραφή δηλαδή σε επίπεδο εθνικό, πανελλαδικό ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ο Πρωθυπουργός με αίσθημα ευθύνης πολύ σωστά έβαλε κάποια όρια. Δεν ήμασταν εξέλεγκτοι. Εγώ προσωπικά, δεν το λέω για κανέναν συνάδελφο, προσωπικά. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω, γιατί το έθεσε πάρα πολύ σωστά ο Γιάννης Ματζουράνης πριν. Δηλαδή, τι είπε? Ότι σε ένα οργανωμένο κόμμα όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων ετών υπήρχαν οι δημοκρατικές διαδικασίες, όμως όταν υπήρχε μια απόφαση, τέλος. Εδώ λοιπόν ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι ότι δεν πρέπει να πληγώνουμε με στάσεις και με συμπεριφορές τον κόσμο. Και εξηγούμε. Τον πλήγωσε τον κόσμο. Έχουν γίνει λάθη στο πρώτο τρίμηνο. Δεν αναφέρομαι μόνο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός και στην περίπτωση Μηταράκη και στην περίπτωση Βαρβιτσιώτη έδρασε όσο όφιλε να δράσει. Εδώ λοιπόν τι λέει ο Πρωθυπουργός? Έχετε γνώση ποιο είναι το μέτρο που προσωπικά θέτω. Και δεν το θέτει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η κοινωνία το θέτει. Οι πολίτες. Εσείς τα βρίσκετε ασύνδετα με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών? Βάλτε μια ανατελεία, έχουμε μια εξέλιξη. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πληροφορία που μόλις έρχεται. Στον Άγιο Παντελεήμονα, η όποια συνέλαβε αλλοδαπό που μπήκε σε εκκλησία κουβαλώντας μαχαίρι και φώναζε Αλλάου Αχμπάρ. Σε ποια εκκλησία? Στον Άγιο Παντελεήμονα. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι, πολύ ανησυχητική. Για να το πω και αλλιώς, και σχεδόν προαναγγελμένη, γιατί προχτές λέγαμε τι έγινε στην Κίνα, ότι τι έγινε στη Γαλλία, τι έγινε στις Βρυξέλλες και ότι δεν αποκλείεται να συμβεί. Δεν είναι απομονωμένο νησί η Ελλάδα. Και αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή. I'm going to be the best messenger this office ever had. From here on out, you're part of this outfit. Meg Ryan, Tom Hanks. Είναι σε ανάγκη και υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά και πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι διώκονται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι έρχονται με κάποιο τύπο εντολές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν γι' αυτό λέμε αυτούς εμείς. Πώς θα τους διακρίνεις, κύριε Μαρκόπουλε? Εδώ θέλει πλέον μια νέου τύπου οργάνωση σε πάρα πάρα πολλά επίπεδα και πεδία, και η ΕΕΠ θα πρέπει να πάρει τεχνογνωσία γύρω από αυτά τα πράγματα. Να μην παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον κύριο Ανδρουλάκη, να παρακολουθεί κάτι άλλο. Κάτι λέω αυτό που λέω, αυτό το είναι ένα σχόλιο πέρα από μένα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια τεχνογνωσία. Οι υπηρεσίες ασύλου θα πρέπει να κάνουν και ένα ερευνητικό πλέον έργο. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα. Και αν θέλετε κιόλας, επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για τα εσωκομματικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν καθίσει να συζητήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος
και για τα λάθη τα οποία κόστησαν. Και λάθη, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο λάθη σε ό,τι αφορά την αντιπολιτευτική περίοδο 19-23. Είναι και λάθη τα οποία προϋπήρξαν. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινήθηκε διαρκώς προς τη ριζοσπαστική κατεύθυνση και στο μεταναστευτικό. Εδώ λοιπόν για μένα, και σας το λέω με εκτίμηση, γιατί στη Δημοκρατία δεν είναι παιχνίδι για ένα κόμμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφορά πολλά κόμματα και θέλουμε εμείς καλή αξιωματική αντιπολίτευση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα συζητήσει όλα αυτά, νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μάλλον ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει όμως και στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν θέλουμε, κύριε Ματζουράνη, να είμαστε μόνοι μας. Ελεύθερα, κύριε Ματζουράνη. Μα, κύριε Μαρκόπουλε, δεν πρέπει να είστε μόνοι σας. Είτε το θέλετε. Μα δεν το εδώ, θέλουμε, δημοκράτες άνθρωποι μας. Εγώ δεν θέλουμε να είμαστε πρώτοι, δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Προσέξτε, εγώ δεν αφισβητώ ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Απλά έχει σήμερα μια αυταρχική και νεοφιλελεύθερη επιλογή, αλλά δεν είναι κόμμα εκτός του δημοκρατικού τόξου. Δεν μπορούμε στο Φεβρουάριο να περιμένετε τις διαδικασίες του συνεδρίου. Εγώ θα σας πω τώρα το εξής. Αυτό τι σας πειράζει, κύριε Μουρκό. Το λέω, αν θέλετε κιόλας λίγο, έτσι, επειδή η συζήτηση είναι πιο ανοιχτή. Το λέω ως δημοκρατικός πολίτης και ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει και από τη δημοσιογραφία. Και λέω το εξής. Απλά ερώτηση καταθέτω. Και εσείς μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε στο κομματικό με μεγάλη χαρά. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε μία ήττα πολιτική από το Μάιο. Υπάρχει πια μια διαδικασία τόσων μηνών. Είναι δυνατόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει υποστεί τόσο μεγάλη ήττα μετά την εκλογή νέου αρχηγού να μην συζητείτε ο καταστατικός χάρτης του πώς θα πάτε στις ευρωεκλογές, πώς θα οργανώσετε την αντιπολίτευσή σας μέσα στο επόμενο διάστημα. Όλο δεν θέλετε να μιλήσετε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια εικόνα. Και εκκρεμεί και μια άποψη. Με μεγάλη χαρά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μάλωσε τους υπουργούς του. Και κυρία Κεφαγιά, πρέπει να το τρέξετε. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι τώρα αυτό το άσχημο επεισόδιο με τον. Το περιστατικό με το που περιστατικό, καταγράφηκε με στην εκκλησία στον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγε μέσα με ένα μαχαίρι. Δεν έχει τα αίτια του μόνο ή κυρίως το μεταναστευτικό. Γιατί οι μετανάστες υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν όσο υπάρχουν προβλήματα σε άλλα μέρη, στα περισσότερα μέρη της γης. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια όξυνση του μουσουλμανικού και αραβικού ρίζοσπαστισμού εξαιτίας των γεγονότων στην Γάζα. Στη Γάζα, κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, νομικά γίνεται εθνοκάθαρση. Αποκλείονται 2.300.000 άνθρωποι από νερό, από τροφή και φάρμακα, προσέξτε και φάρμακα, και από ενέργεια που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Και εκβιάζονται, δηλαδή με τη βία, σπρώχνονται από τους ΜΕΜ να πάνε προς τον Νότο 1.000.000. Δηλαδή τι είναι η εθνοκάθαρση? Είναι ο βίος μαζικός εκτοπισμός, νομικά. Δεν είναι νομικός όρος του διεθνούς δικαίου, γενοκτονία είναι νομικός όρος. Και θέλω να σας διαβάσω το άρθρο 2, είναι μικρό, αν μου επιτρέπετε, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Τη σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων γενοκτονίας. Η γενοκτονία πώς ορίζεται? Οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας. Εδώ έχουμε τους Παλαιστινίους, όπως θανάτωση μελών, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο τον φυσικό αφανισμό μελών της ομάδας. Δηλαδή έχει τη σκόπιμα, τους κλείνω μέσα, δεν τους δίνω νερό, δεν τους δίνω τροφή, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν έχουν ενέργεια. Αυτό που γίνεται και τώρα. Και επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων κλπ. Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ υπό όρους μπορούμε να πούμε ότι τελείται ένα έγκλημα σε βάρος μιας εθνοτικής ομάδας των Παλαιστινίων, οι οποίοι δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη Χαμάς. Δηλαδή το μακελιό της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι φρικαλαιότητες της Χαμάς, δεν δικαιολογούν φρικαλαιότητες από την άλλη πλευρά. Αυτά γιατί το Ισραήλ είναι ένα νόμιμο, ένα δημοκρατικό κράτος. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως μια τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα. Και δεν λέω για το νοσοκομείο, όπου υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, γιατί για το νοσοκομείο μπορεί αμέσως να το λύσει το θέμα ποιος έριξε τη βόμβα, η Αμερική. Η Αμερική έχει δορυφορική κατόπτευση σε όλη τη γη. Πολλό δε μάλλον εκεί. Να δείξει τις φωτογραφίες και θα δούμε αμέσως ποιος έριξε το βλήμα και σκότωσε 500 ανθρώπους. Μία τελευταία κουβέντα σε εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Αν θέλετε σε αυτό το θέμα ή οποιοδήποτε άλλο. Προφανώς, ξεκάθαρα τα πράγματα.
υπήρξε κάποιος ο οποίος έκανε μία πρώτη απρόκλητη επίθεση. Οι άνθρωποι δεν είναι μύγες να μπαίνεις και να τους σκοτώνεις ένα φρικαλέα, εγώ σας φρικαλέα. Προφανώς όμως θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Εγώ χαίρομαι γιατί διάβασα τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είπε: μην κάνετε τα λάθη της 11η Σεπτέμβρη. Ναι. Όμως θα πρέπει να δηλώσουμε και την αλληλεγγύη. Θα πρέπει να πούμε και την αλληλεγγύη μας στον Ισραηλινό λαό τη στιγμή που έχουν απαχθεί μωρά. Και στους δύο λαούς. Και στους δύο λαούς. Νομίζω ότι έχει μια ιστορία μακρά στην στήριξη. Και δεν πρέπει να απομακρυνθεί. Παλαιστινιακού ζητήματος. Και δεν πρέπει να απομακρυνθεί, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν πρέπει όμως και το Ισραήλ να υπάρξει σαν κράτος και η Παλαιστίνη να φτιάξει ένα κράτος. Και όμως και να εγκλωβιστεί. Πολύ περισσότερο όταν η Χαμάς γνωρίζουμε ότι έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το ΑΚΕΠΕ του κυρίου Ερντογάν και το χρηματοδοτεί και η στάση πολλές φορές των Παλαιστινίων έχει γυρίσει εναντί της χώρας μας. Καμία σχέση δεν πρέπει να έχουμε με τη Χαμάς. Πρέπει να την καταδικάζουμε. Με τη Χαμάς. Ψυχραιμία πρέπει να είμαστε ειρηνοποιώς δύναμη. Κύριε Ματζουράνη, ευχαριστούμε και τους δύο σας πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Δική μας χαρά που ήσασταν εδώ. Απλώς να πω ένα στοιχείο για την είδηση που μεταδώσαμε. Ευτυχώς ο νεοκόρος ήταν γάτα. Μάλιστα. Και το εννοώ. Δηλαδή παρατήρησε ύποπτη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι αυτός που συνελήφθη, φώναζε και το Αλλάου Κμπάρ και είχε ένα σακίδιο με το Κοράν